Καταγγελίες για ασέλγεια, βία και κακομεταχείριση, ναρκωτικά αλλά και ένα μαχαίρι με το οποίο ήταν ζωσμένος την ώρα που εντοπίστηκε από αστυνομικούς, οδήγησαν στα κρατητήρια 36χρονο προπονητή ατομικού αθλήματος στο Ηράκλειο, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη παρότι αρνείται όσα του καταλογίζονται. Ο 36χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, όπου οι υποθέσεις για τις καταγγελίες που έκαναν ένας νεαρός φοιτητής του Πανεπιστημίου Κρήτης και η πρώην σύντροφος του κατηγορουμένου διαχωρίστηκαν για να εξεταστούν προσεκτικά. Δεν έχουμε λάβει 100% αυτή τη στιγμή γνώση του τι έχει υποθεί και ποιες είναι ακριβώς οι κατηγορίες. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι ο πελάτης είναι κάθετος, αρνείται παντελώς οτιδήποτε έχει διατυπωθεί και οτιδήποτε του προσάπτεται. Ο 21χρονος φοιτητής που σπουδάζει στο Ρέθυμνο έκανε προπονήσεις σε ατομικό άθλημα και ερχόταν στο Ηράκλειο συχνά. Στις 24 Οκτωβρίου, μετά την προπόνηση και αφού είχε προγραμματισμένη εξάσκηση και την επόμενη μέρα, ο προπονητής προσφέρθηκε να τον φιλοξενήσει για ένα βράδυ. Στο σπίτι, ωστόσο, του προσέφερε χασίς, το οποίο κάπνισαν μαζί. Λίγο αργότερα, και ενώ ο 21χρονος ήταν στο μπάνιο, ο προπονητής κατηγορείται ότι ασέλγησε σε βάρος του, ενώ οι πράξεις επαναλήφθηκαν λίγο αργότερα, ενώ βρισκόταν στο υπνοδωμάτιο. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να κάνω καμία δήλωση σχετικά με την κατηγορία. Το θεωρώ συνετό από μέρους μου, σαν στάση απέναντι στον εντολέα μου, να μην προχωρήσω σε καμία δήλωση. Το μόνο που μπορώ να πω είναι αυτό που βγαίνει από μέσα του, και αυτό είναι ότι ουδεμία σχέση έχει με ό,τι ακούγεται, με ό,τι έχει υποθεί. Την ίδια ημέρα με το φοιτητή, στις αστυνομικές αρχές κατέφυγε και η πρώην σύντροφος του προπονητή, καταγγέλλοντας δύο απανωτά περιστατικά ξυλοδαρμού και κακοποίησης της από τον 36χρονο. Προσκόμισε μάλιστα φωτογραφικό υλικό, αλλά και βεβαιώσεις από το νοσοκομείο που είχε μεταφερθεί για τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με όσα καταγγέλει, ο 36χρονος την είχε πιάσει από το σβέρκο και της χτυπούσε το κεφάλι στα πλακάκια, ενώ τη δεύτερη φορά υπέστη και πάλι διάσηση, αφού τη χτυπούσε με σκουπάκι στο κεφάλι και το σώμα. Ο ίδιος αρνείται κάθε κατηγορία. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν χθες, ενώ διαπίστωσαν ότι ήταν ζωσμένος κυριολεκτικά με ένα μαχαίρι σχεδόν 20 εκατοστών, ενώ στο σπίτι του βρέθηκε και μικροποσότητα χασίς.